Βρισκόμαστε στην καρδιά του κάτω Νευρακοπίου, στην πλατεία, όπου από ό,τι βλέπετε κι εσείς και δείχνει η κάμερα της τηλεόρασης του Star, ελάχιστος είναι ο κόσμος που κυκλοφορεί και ας έχει κοντέψει το μεσημέρι. Θεωρητικά, η πρωτεύουσα του Δήμου κάτω Νευρακοπίου θα έπρεπε να σφίζει από ζωή. Όμως δυστυχώς, λίγο η κρίση, λίγο η μεγάλη οικονομική δυσκολία γιατί δεν πήγαν καλά τα πράγματα με την πατάτα και τη φετινή παραγωγή, περισσότερο όμως το άνοιγμα του τελωνίου που έγινε πριν από λίγα χρόνια έχουν οδηγήσει την κατάσταση στο κόκκινο. Επαγγελματίες αλλά και απλοί ιδιώτες δηλώνουν πως πλέον δεν υπάρχει ζωή στο κάτω Νευροκόπη. Και μάλιστα ό,τι έχει απομείνει το έχει κλέψει η γειτονική Βουλγαρία. Το άνω Νευροκόπη σφίζει από ζωή, καθώς όχι μόνο οι δραμηνοί αλλά και οι νευροκοπιώτες και πολλοί άλλοι Έλληνες κάνουν τα ψώνια τους λόγω της διαφοράς τιμής στη γειτονική χώρα. Και έτσι απομένει σε εμάς μόνο η ανέχεια και η μιζέρια. Εδώ νεκρώθηκε τα πάντα, εδώ είναι νεκρά τα πάντα, δεν δουλεύει τίποτα εδώ. Έχουμε και το άλλο το μειονέκτημα, είμαστε κοντά στα σύνορα με τους Βουλγάρους. Το κέντρο πλέον έγινε εκεί, όλοι πέφτουν, πηγαίνουν εκεί. Η αγορά Νευροκοπίου νεκρώθηκε, πέθανε. Έχουμε και την κρίση από πάνω, έχουμε και τη Βουλγαρία από δίπλα. Όταν μισό ευρώ στο λίτρο υπάρχει διαφορά βενζίνης και όταν όλα τα προϊόντα είναι στο ίμιση εκεί, με τα δεδομένα εδώ της Ελλάδος και γενικά εδώ στον Ευρωκόπη, τι περιμένεις? Όλοι πάνε εκεί μέσα. Αυτή τη στιγμή τώρα να πας εδώ, ναι, άνω Ευρωκόπη, το μισό των Ευρωκόπη είναι εκεί. Μάλιστα. Αυτό είναι. Αυτό έχει κοστίσει πολύ και λόγω της κρίσης έχει αυξηθεί. Αυξήθηκε κατά πολύ. Από τη μια η κρίση, από την άλλη και τον Ευρωκόπη δίπλα, το άνω Ευρωκόπη εννοώ, νέκρωσε εδώ την αγορά, την έκρωσε. Δεν υπάρχει αγορά. Σήμερα εδώ Ευρωκόπη δεν υπάρχει αγορά. Μάλιστα. Α, κάντε και βλέπετε, πιέστε. Αυτό υπήρχε, έχει γίνει εντονότερο το πρόβλημα. Είναι μια πληγή η οποία δεν πρόκειται να κλείσει ή έτσι ή αλλιώς, μας ταλανίζει αυτό το θέμα. Η τοπική αγορά από τη στιγμή που άνοιξε το τελωνείο πεθαίνει καθημερινά. Κινούμεθα, όλοι είναι φίλοι, κοιτάμε τα μαγαζιά, τα είδη υγιεινής απέναντι, κοιτάξτε όλη τη μέρα κάθονται έξω με ένα καφέ στο χέρι. Οι καφετέριες, τα μαγειρία, τα ταξί. Γενικά η οικονομία μας πάει από το κακό στο χειρότερο. Οι αγρότες μας παλεύουν με τα λίγα οικονομικά μέσα που έχουν, που διαθέτουν. Παρ' όλα αυτά παλεύουν. Φέτος ο καιρός τους βοήθησε. Πάει καλά η καλλιέργεια. Αγωνίζονται όμως, θέλουν βοήθεια. Εννοείται ότι νεκρούν. Τα πάντα νεκρούν. Περισσότεροι από το λικανοπαίδιο πάνε και ψωνίζουν μέσα. Εκτός που ψωνίζουν μέσα οι δικοί μας, υποτίθεται ότι και οι Βούλγαροι εδώ που δουλεύουν πάρα πολύ. Περνάνε και εμείς οι ντόπιοι, ας πούμε, δεν έχουμε δουλειά. Εννοείται με μαύρη εργασία. Δεν υπάρχει δουλειά. Τίποτα δεν υπάρχει. Έχουν νεκρώσει τα πάντα. Ειδικά το λικανοπαίδιο έχει ξοφλήσει. Ειδικά η πατάτα τώρα που πήγε, δεν πήγε και καλά φέτος, πήγε πολύ χάλια. Όταν πουλάς 15 λεπτά πατάτα, από εκεί και πέρα τι περιμένεις? Εμείς περιμένουμε όλοι να πάει μπροστά ο παραγωγός για να πάμε κι εμείς. Δεν πάνε καλά αυτοί, δεν πάμε καλά κι εμείς. Εσείς ασχολείστε με τους ελαιοχρωματισμούς. Δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Μηδέν. Έχουμε να δουλέψουμε ένα μήνα και βγήκε ένα μερεμέτι. Δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Έρχονται και σας κάνουν τις δουλειές, δηλαδή οι γείτονες, οι Βούλγαροι? Πολλοί έρχονται. Έρχονται. Πάρα πολύ. Πάει και ο κόσμος και ψωνίζει ακόμη και χρώματα από δίπλα. Και χρώματα, τα πάντα. Δεν υπάρχει. Τα πάντα. Από φαγόσιμα, χρώματα, τα πάντα. Από τσιμέντα που ρίχνουν τα γκρόπετά που λέμε. Καλά το είπατε. Τα πάντα. Από είδη οικοδομής μέχρι καρφίτσα. Τα πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έρχονται οι μπετονιέρες από μέσα. Μάλιστα. Και ρίχνουν τα τσιμέντα. Δεν υπάρχει τίποτα. Νέκρωση στο λικανοπαίδιο, έχει πεθάνει. Μάλιστα. Άρα το άνοιγμα των συνόρων δεν βοήθησε καθόλου. Καθόλου. Τίποτα. Τίποτα. Εδώ βλέπετε, περνάνε, δεν σταματάει κανένας ούτε μία δραχμή να αφήσει. Ούτε τη σκόνη τους δηλαδή. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Μάλιστα. Νέκρωση, δεν υπάρχει τίποτα. Ο κόσμος φεύγουν, δεν υπάρχει. Δουλειές, δεν έχει τίποτα. Όλοι ένας-ένας εξαφανίζονται. Τι να κάνω. Πιστεύετε ότι το άνοιγμα των συνόρων σας έβλαψε γενικώς?
καταστροφή είναι αυτό, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν οφέλεσε τίποτα εδώ, ιδίως στον Ευρωκόπη. Δεν έχει τίποτα, δεν λέει. Καμία διαφορά. Μάλλον άδειασαν και... Δεν δουλεύουν τα μαγαζιά, δεν δουλεύουν οι επαγγελματίες. Τα μαγαζιά δεν υπάρχει τίποτα. Νεκρώσαν τα πάντα. Τι να δουλέψουν. Ο κόσμος έφυγε, δουλειά δεν έχει. Όλοι άλλος νοικιάζει, άλλος πουλείται, τι να το κάνουν. Δεν υπάρχει κέρδος. Τι πρέπει να στο πούνε, αυτό είναι γνωστό. Εμείς πάμε από εκεί, όχι αυτοί από εδώ, αφού είναι απανάκριβα εδώ. Πανάκριβη ζωή, κορίτσι μου. 27 ευρώ θα πάω να πάρω και 205-220 θα πληρώσω ρεύμα. Πάμε με ρύθμιση. Όλα τα ρυθμίζουμε. Ρεύμα, το ένα, όπου εφορίες, όλα πάνε 20-20-30-30. Δεν είναι ζωή αυτή, αλλά κάνε τι θα κάνεις. Όπου να πας αυτό δεν σε πούνε εκτός, ένας άμα είναι άμυαλος και σου λέει καλά είμαστε στον Ευρωκόπιο, όχι. 7 μήνες ακόμα ανάβω στο σπίτι. Σόμπα. Από το Σεπτέμβριο ακόμα και το σπίτι είναι λίγο κρύο και κρυώνω, γρία γυναίκα είναι. Ναι, αμέσως ανάβουμε. Και στο φινάλε ποιο είναι, από πού παίρνουμε βοήθεια εμείς. Δεν μας σκέφτονται καθόλου. Με τα φάρμακά σας, με το κέντρο υγείας. Τα φάρμακά μου. Σε αυτό εδώ το φαρμακείο πάνε ρώτα πόσα χρωστάω κάθε μήνα.